Ήταν ξεκινήσει κάποιε διαδικασίε στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Περιβάλλοντο. Τώρα έχουν αλλάξει τα δεδομένα παντού που καταλαβαίνετε και οι επαφέ τι οποίε έχουμε. Μεταφέρουν σαν διαδικασία, α πούμε, υλοποίηση του συνόλου ή μέρου τη χρηματοδότηση την οποία ζητάμε από το Σεπτέμβριο και μετά. Αυτό είναι ενημερωτικά, εσύ το λέω. Αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε ένα δείγμα τουλάχιστον βασανιστικό όσον αφορά την οικονομική κατάσταση του Δήμου και την ομαλή πορεία στην πληρωμή μελετών και έργων τα οποία είναι σε εξέλιξη. Ευτυχώ, εν πάση περιπτώσει, ότι δεν θα έχουμε πρόβλημα, θα καταφέρουμε του μισθού τουλάχιστον των υπαλλήλων μέχρι και το Σεπτέμβριο να του πληρώνουμε. Και ένα μέρος των έργων τα οποία είναι σε εξέλιξη. Εγώ θέλω να σας παρακαλέσω το εξής. Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε εξέλιξη μια διαδικασία πληρωμής των εξυπρόθεσμων χρεών των ιδιωτών προς το Δήμο. Δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες που προστάνε στο Δήμο και κάποιοι προστάνε αρκετά μεγάλα ποσά να δουν στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου και να κάνουν ένα διακανονισμό. Αυτός ο διακανονισμός έχει σαν αποτέλεσμα να μην βγουν κάποιες προσαξίσεις που μπαίνουν. Νομίζω είναι μια ευνοϊκή πρόταση που μας δίνει τη δυνατότητα του Υπουργείου Εσωτερικών να τη κάνουμε και θα σας παρακαλούσα να συμφωνήσω με όλοι να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια του Δήμου να εισπράξει ένα τουλάχιστον μέρος από τα χρέη των συμπολιτών μας προς το Δήμο. Είναι κρίσιμη η κατάσταση, θα παρακαλούσα να μην μπαίνει η αντιπολιτευτική λογική σε αυτή την προσπάθεια που κάνουμε, διότι εάν δεν εισπράξουμε ένα μέρος τουλάχιστον των χρημάτων, τότε θα βρεθούμε σε πολύ δυσκολή οικονομική κατάσταση. Ξέρω ότι περνάμε